τεράστια, τι να σου πω. Τι μου κάνεις, πώς είσαι? Με καλά. Μόλι ψέρε, για να σε δω. Πόσο καιρό έχω να σε δω? Έχω δυνατήσει 7 κιλά. Να την παράσταση, έτσι. Εντάξει, άλλο εκεί θα ξασίδα. Εδώ μέσα πόσο καιρό έχω να σε δω? Εδώ μέσα έχεις να με δεις από πέρυσι, νομίζω. Πέρασε ένας χρόνος. Τι ναι, μου έδωσε ότι δεν σου παίρνανε τα χρόνια, ναι, 7 κιλά έχασα. Εγώ μόλι είδε, σου είπα. Σου λέω, βλέπω πατέρας, φάνηκε. Πατέρα, έκανες λίγο κοιλίτσα. Πάντα οι άντρες, οι καλοί σύζυγοι. Αυτό είναι κοιλιά. Λίγο είπα. Δεν είχε τίποτα, ρε. Δεν είχα, όχι. Τώρα έχω κάτι. Είναι του γάμου αυτά. Είναι τα καλά του γάμου. Όλα του γάμου δύσκολα που λέμε, έτσι. Καλά. Τώρα δεν είναι ωραία όμως. Πού καθόμαστε? Εσύ από εκεί και εγώ από εδώ. Αντίκρι. Θα είμαστε απέναντι. Για λίγο. Μετά θα πάμε και λίγο πιο κοντά ο ένας με τον άλλον και με τους υπόλοιπους. Εντάξει. Για πες ρε εσύ, τι έγινε? Καλά. Τι να σου πω. Δηλαδή, τι οικογενειακά θες να μάθεις? Πώς κυλάει ο χρόνος? Είσαι μπαμπάς. Τώρα είμαι μπαμπάς. Έχεις μωρό? Έχω μωρό και είναι και 5 μηνών τώρα, πάει κάπου εκεί. 5 μηνών. Είναι κορίτσι. Είναι κορίτσι, το είδα και όμορφο. Ναι. Το έχει συνειδητοποιήσει? Ναι, πόσο καιρό σου πήρε για να το συνειδητοποιήσεις? 5 μήνες. Ακόμα το συνειδητοποιείς? Όχι, τώρα το συνειδητοποιείς, εντάξει, ναι. Τώρα το έχω συνειδητοποιήσει και γνωριζόμαστε τώρα, γιατί βγάζει κάτι ήχους περίεργους. Ξέρεις, τραγουδάει και καραόκι με την Αμέλεια. Και... Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Βγάζει κάτι περίεργους ήχους και νομίζω ότι έχει πολύ ωραία φωνή. Ότι θα γίνει τραγουδίστρια. Νωρίς είναι, θα μου πεις, έτσι. Δεν πας καλά, δεν μου τα λες καλά. Ναι, εντάξει, διαλύεται το σύστημα σιγά-σιγά. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, άλλαξε τίποτα? Κοίταξε, όταν κάνεις ένα γάμο και είσαι σε ένα σπίτι με έναν άνθρωπο, συμβιώνεις, τα ξέρεις καλά, γιατί τα έχεις ζήσει πολλάκις, εσύ, πολλά χρόνια δηλαδή, όχι πολλάκις. Είναι, αλλάζει η ζωή λίγο, αλλά... Ξέρεις, νομίζω... δεν ξέρω αν είναι το ίδιο για τις γυναίκες και τους άνδρες. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε θέλω να μου πεις την αντρική... Την αντρική πάνω. Την άλλη την ξέρω τη γυναίκη. Εγώ, κοίταξε να δεις, έχω αλλάξει... Ξέρεις τι γίνεται, έχω συνειδητοποιήσει πιο πολύ την έννοια της ύπαρξης. Γιατί δεν υπολόγιζα, ας πούμε, τους φίλους μου έτσι όπως τους υπολογίζω τώρα, δεν υπολόγιζα τη δουλειά μου έτσι όπως την υπολογίζω τώρα, δεν υπολόγιζα τη γυναίκα σαν ύπαρξη έτσι όπως την υπολογίζω τώρα. Α, δηλαδή αναθεωρείς. Οι σχέσεις σου παλιά θα ήταν όλες, θα είχαν κάτι να πούν. Βέβαια. Κοίταξε, πάντα έχεις να πεις κάτι. Εντάξει, μου ωραία. Και για τον εαυτό σου ακόμα. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τι είναι αυτό? Πήρες ωραίο κορίτσι όμως. Oh. Και από ό,τι μαθαίνω και πολύ καλή μαμά. Είναι φοβερή μαμά, ναι, είναι φοβερή. Είδες τελικά που τελικά για μας γυναίκες όλα αυτά λειτουργούν από ένστικτο? Ναι, ξέρεις γιατί. Ευτυχώς σε αυτή τη γη που υπάρχουν και πράγματα που δεν εξηγούνται με λόγια. Είναι πολύ ωραία η ζωή έτσι. Φαντάζεσαι όλα να μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε με τη λογική. Και θα μου πεις εσύ, ήρθα πέρσι εδώ πέρα και είπες ένας αμετανόητος Εργένης, τι έκανε. Τι πλάκα που έχεις με αυτά που μας έχεις πει κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Με σένα και μάλλον έναν, δεν θυμάμαι αν ήταν άνδρας ή γυναίκα που πάλι έτσι τα χάσα και λέω, ναι, εσύ, ναι. Αυτός. Ναι, αυτός λένε όλοι μου οι φίλοι εντωμεταξύ, έχουν πρίξει και την Αμέλεια και λέει όχι δεν το πιστεύω, κάτι λάθος συμβαίνει, μας κοροϊδεύεται και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίο να ανατρέπεις τα πράγματα και στη ζωή σου και στη ζωή των άλλων, γιατί έτσι δεν βαριέσαι. Βγαίνεις όμως καθόλου τώρα μόνος? Θέλω να πω ότι εσύ είχες μάθει με τους φίλους. Εγώ σε θυμάμαι και τον Παπαδόπουλο. Δεν θυμάσαι που σου έλεγα σε πετύχανε εκεί στον δρόμο που ναι. Καθόσασταν. Που τρώγατε, πίνατε, τι κάνατε πάνω στο δρόμο? Τώρα με τον Σπύρο βγαίνουμε ακόμα με τον Παπαδόπουλο. Απροπώ σήμερα αλλάζει έργο, έτσι. Αλήθεια. Σήμερα επειδή τελείωσε το κοροϊδάκι τη Δεσποινίδα, ανεβάζει τον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού από σήμερα. Αυτό το παίζατε κάνα δύο χρόνια νομίζω. Το ξανανεβάζει τώρα σήμερα. Ναι. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο, αφού είχε γίνει χαμός. Ναι, είχε γίνει, αλλά το κάνατε 2-3 σεζόν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ήσουν και εσύ αυτό το έργο πριν φύγεις να πας στον παππού. Ναι, ναι, ναι. Τα λέω. Ήμουνα και εγώ εκεί πριν φύγω να πάω στον παππού. Ναι. Και βγαίναμε, τρώγαμε, κάναμε. Και ακόμα το κάνουμε, να σου πω κάτι. Η ζωή αλλάζει μέσα στο σπίτι. Όχι έξω από το σπίτι. Αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ όταν βγαίνω, πηγαίνω πιο πολύ στο μαγαζί. Πού να πάω δηλαδή? Το μαγαζί τώρα το έκανες. Το μαγαζί τώρα το έκανα, ναι, και το παιδί έκανα τώρα και το μαγαζί έκανα τώρα. Αλλά άσε το παιδί, μιλάμε για έναν άνθρωπο. Πάμε στο μαγαζί, και το έκανε και το έκανε για να μπορεί να έχει κανένα άλλο, να βγαίνει λίγο παραπάνω το βράδυ. Εγώ είχα πάντα μαγαζί. Όπως θυμάσαι. Είχε κάποτε, μετά όχι, στο. Πάντα. Αλήθεια. Πάντα. Από το 1994. Ναι, αλλά αυτό το κάνει για να, έχει ένα καλύτερο, ας πούμε, μπάτζετ μηνιάτικο για σένα και την οικογένειά σου πια ή γιατί σε ευχαριστεί κιόλα αυτό? Ο πρώτος λόγος που έκανα μαγαζί και ισχύει ακόμα είναι ότι δεν θέλω να εξαρτώμαι από τον κάθε